Θέλουμε να ενώσουμε και όχι να διχάσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Θέλουμε όμως την απόλυτη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή. Διότι, κυρία Χούκλη, ο αντίπαλός μας δεν είναι ο κύριος Σαμαράς ή ο κύριος Βενιζέλος. Ξέρετε, παίξαν ένα ρόλο κρίσιμο. Θα έλεγε κανείς όμως ότι ήταν και αυτή τροχή μιας άμαξας. Ο βασικός μας αντίπαλος είναι ένα σύστημα διαπλοκής της οικονομικής με την πολιτική εξουσία, είναι ένα κατεστημένο που όλα αυτά τα χρόνια κυβέρνησε τη χώρα, και εμείς θέλουμε τα χέρια μας λυμμένα την επόμενη μέρα, προκειμένου πρώτον να μπορέσουμε να συγκρουστούμε εντός της χώρας για τις αναγκαίες μεγάλες τομές που είναι απαραίτητες. Δεύτερο και κυριότερο όμως, να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε ισχυρά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για να κερδίσουμε το δίκαιο του ελληνικού λαού προς το συμφέρον, το εθνικό συμφέρον, το συμφέρον της πατρίδας. Αν δεν πετύχετε την αυτοδυναμία όμως. Κυρία Χούκλη, εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας το έχουμε καταθέσει στην κρίση και το καταθέτουμε στην κρίση του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές. Και στη βάση αυτού του προγράμματος θα κινηθούμε. Δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε βήμα πίσω από αυτό που θεωρούμε αναγκαίο και απαραίτητο για τη χώρα. Την σκληρή διαπραγμάτευση με κόκκινες γραμμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την άμεση έναρξη υλοποίησης του προγράμματος της Θεσσαλονίκης για την αποκατάσταση της ανθρωπιστικής κρίσης και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Επιτρέψτε μου να επιμείνω και χθες. Δυνάμεις, και απαντώ άρα πολύ συγκεκριμένα. Όσες πολιτικές δυνάμεις αποδεχθούν την υλοποίηση του προγράμματος Θεσσαλονίκης, πέραν βεβαίως των δυνάμεων που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή. Διότι με αυτούς. Άρα αποκλείεται Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε και είναι σαφές. Με τα υλικά του χθες δεν μπορεί να δημιουργήσει το αύριο. Αν λοιπόν υπάρξουν, που πιστεύω ότι θα υπάρξουν, μπορεί να υπάρξουν δυνάμεις που αποδεχτούν την άμεση εφαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος και την ισχυρή διαπραγμάτευση προς όφελος της χώρας σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, εμείς θα είμαστε ανοιχτοί. Δεν μένουν και πολλές δυνάμεις. Μένει το ποτάμι, ο Καμένος, το κουκουέ έχει πει ήδη όχι. Καθίστε. Θα δούμε τι θα πει ο καθένας την ώρα της κρίσης. Απέναντι στην κρίση της κοινωνίας και στην κρίση της ιστορίας. Και σας το λέω αυτό διότι είμαστε λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Με ρωτάτε για το τοπίο μετά τις εκλογές, αλλά ανάμεσα στο πριν και στο μετά υπάρχει μια κρίσιμη στιγμή, που είναι η στιγμή της κάλπης που μιλάνε οι πολίτες. Διαμορφώνουν νέους σχετισμούς. Και αυτοί οι νέοι σχετισμοί διαμορφώνουν και τη στάση των κομμάτων την επόμενη μέρα. Ξέρετε, αναρωτιούνται πολλοί ότι βρίσκεται κοινά σημεία, για παράδειγμα, με τους ανεξάρτητους Έλληνες και δεν βρίσκεται κοινά σημεία με τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Και η αντίρρησή σας είναι στα πρόσωπα, δηλαδή στον κύριο Σαμαρά, στον κύριο Βενιζέλο, στον κύριο Θεοδωράκη, ή αν άλλαζαν τα πρόσωπα, δεν θα είχατε αντίρρηση? Διότι προσέξτε, αυτά τα κόμματα ενδεχομένως να ψηφιστούν από το άλλο μισό του πληθυσμού. Είναι σαν να λέτε όχι στο άλλο μισό των Ελληνίων πολιτών. Κυρία Χούγκλη, δεν λέμε όχι στους πολίτες, λέμε στους πολίτες ένα μεγάλο ναι. Τους καλούμε να υπερβούν διαχωριστικές γραμμές και νομίζω ότι το κάνουν τις τελευταίες μέρες. Έχουμε τον κατακαιρματισμό των διαχωριστικών γραμμών του χθες, διότι μεγάλη μάζα ψηφοφόρων που θα έρθει να δώσει στο ΣΥΡΙΖΑ την αναγκαία αυτοδυναμία για να έχει τα χέρια του λυμμένα την επόμενη μέρα, είναι ψηφοφόροι συντηρητικοί της Νέας Δημοκρατίας μέχρι χθες. Είναι άνθρωποι της μεσαίας διαστρωμάτωσης, της μεσαίας τάξης που υπέστησαν τις μεγαλύτερες πληγές, τη λαϊλασία, την πρωτοφανή αυτή λαϊλασία τα χρόνια του Μνημονίου. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εμείς, και νομίζω ότι το άφησα να εννοηθεί στα λεγόμενά μου πριν, παρότι για πρώτη φορά στην ιστορία η αριστερά, που είναι μια παράταξη με ανθρώπους που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή του αγώνα και της προσφοράς και της θυσίας ανιδιωτελώς στις κρίσιμες στιγμές αυτού του τόπου, στην περίοδο της εθνικής αντίστασης, την περίοδο του αγώνα για τον εκδημοκρατισμό, τη δημοκρατία, την επιστροφή της δημοκρατίας, η αριστερά δεν βρέθηκε ποτέ σε θέση διακυβέρνησης. Σε θέσεις ευθύνης, ενδεχομένως στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε κοινωνικούς φορείς, αλλά όχι σε θέσεις διακυβέρνησης. Και γι' αυτό θα κριθεί και πιο σκληρά, διότι οι προσδοκίες είναι πολύ μεγάλες και από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι αριστεροί. Ακούστε με λίγο. Και σας προσεγγίζουν. Προφανώς και θα κριθούμε όλοι αυστηρά και κρινόμαστε αυστηρά. Θέλω να πω όμως το εξής. Μας δίνεται για πρώτη φορά μια μεγάλη ιστορική ευθύνη, μια μεγάλη ευκαιρία ιστορική, όμως δεν αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή και αυτή την ευκαιρία ως μια ιστορική ρεβάνς. Ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε αυτό που είπατε εσείς πριν από λίγο, ότι θα έχουμε να παραλάβουμε μια Ελλάδα
σε πολύ δύσκολη θέση, μια παραγωγική βάση διαλυμένη και μια κοινωνία διχασμένη. Εμείς δεν θα έρθουμε να διχάσουμε. Θα έρθουμε να ενώσουμε τους Έλληνες. Mm-hmm. Ο αγώνας μας την επόμενη μέρα θα είναι δύσκολος. Χρειάζεται εθνική ενότητα, χρειάζεται σύνεση, χρειάζεται προσπάθεια μεγάλη προκειμένου να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το δίκαιο του λαού μας, αρκεί να το αναγνωρίζουμε το δίκαιο του λαού μας. Διότι οι δυνάμεις στις οποίες αναφερθήκατε και τις οποίες απέκλεισα δεν αναγνωρίζουν το δίκαιο του λαού μας, αναγνωρίζουν το δίκαιο του ισχυρού. Το δίκαιο της κυρίας Μέρκελ. Αναγνωρίζουν ότι έχουν υποστεί πολλές θυσίες οι Έλληνες και ότι πράγματι υπάρχει μια μεγάλη κρίση. Απλώς προτείνουν έναν διαφορετικό δρόμο. Τις θυσίες αυτές, κυρία Χούγκλη, οι Έλληνες δεν τις υπέστησαν από μόνοι τους, τις επιβάλανε κάποιοι. Mm-hmm. Τις επέβαλαν αυτοί που μας κυβερνήσανε. Ωραία, ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που μας φέραν στο χείλος του γκρεμού πριν μας επιβάλλουν αυτές τις θυσίες. Είμαστε λοιπόν στην επόμενη.